κάνετε. Η ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 8.30. Πηγαίνω για δουλειά. Εμείς ακόμα είμαστε ανοιχτά. Σήμερα είναι Τρίτη. Όπως θα το περνάμε από το μολ, είναι όλα άδεια γιατί είναι όλα κλειστά. Τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί το αυτοκίνητο κάνει θόρυβο. Βλέπετε, λείπουν όλα ακόμα και θα λείπουν. Δεν νομίζω να τα βάλω σύντομα μέχρι να δω τι θα γίνει με την μπαταρία. Τουλάχιστον σήμερα έκανε καλή μέρα και δεν βρέχει πάλι όπως άλλες φορές που τράβαγα. Βλέπετε, όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι. Δεν έχουν μείνει παρά να δουλεύω. Αύριο είναι που έχουν πει κιόλας ότι τα καταστήματα Λιανικής θα κλείσουν. Εγώ, επειδή δουλεύω στις τηλεπικοινωνίες, δεν κλείνει ούτε αύριο. Hello, darkness, my old friend. Αφήνω τώρα, πάω για δουλειά και τα λέμε στο σχόλασμα. Λίγο τη φάση στο μολ, επειδή περνάω πάντα γιατί είμαστε στο Μαρούσι. Δείτε λίγο πόσο άδεια είναι όλα εδώ γύρω. Δεν το ξαναβλέπεις αυτό ποτέ, ούτε Κυριακή δεν είναι έτσι. Κίνηση, εντάξει, κάτι έχει ακόμα. Η ώρα είναι γύρω στις 3.30 λογικά. Άλλη φορά είχε vlog και μέσα είχε mini haul. Αυτή η φορά είναι vlog και θα έχει και auto vlog μέσα. Δεν ξέρω πως με ακούτε. Ελπίζω καλά. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει με την κάμερα στο κεφάλι να δω πως ακούγεται. Βρισκόμαστε στη μεταμόρφωση. Πηγαίνω για Άγιο Στέφανο. Πάω να πάρω κάτι. Δεν θα σας πω ακριβώς τι είναι.
Θα σας δείξω μετά όταν φτάσουμε σπίτι. Έχει αρκετή κίνηση το μεταξύ, δεν το περίμενα. Για τέτοιες μέρες που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ λίγοι που δουλεύουν ακόμα. Εν τω μεταξύ απ' έξω πρέπει να φέρουμε σαν εξωγήινος, είμαι σίγουρος. Γιατί φαίνεται μια κάμερα στο κεφάλι μου πάνω. Πάμε να βγούμε εθνική. Όπως βλέπει το αυτοκίνητο είναι χάλια, εδώ η κονσόλα κτλ. Δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Θέλω να δω ακόμα τι θα γίνει με την μπαταρία, αν θα είναι ok. Ωραία, χαμός γίνεται. Τώρα φεύγουνε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ πρέπει να είμαι από τους λίγους που δουλεύουν ακόμα. Δηλαδή τώρα με την καραντίνα και τα λοιπά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δουλεύει κι αυτός. Αν είσαι δηλαδή σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια καφετέρια που κάνει delivery και τα λοιπά. Είναι πολύ παράξενη η φάση αυτή που μας συμβαίνει. Ελπίζω να περάσει γρήγορα, γιατί είναι πολύ παράξενα τα πράγματα. Φτάσαμε στην έξοδο για Άγιο Στέφανο. Πάμε να κάνουμε ένα πατηματάκι τώρα εδώ που βγαίνουμε εθνική. Κι άλλο η βενζίνη. Ήρθε η ώρα να σας δείξω και κάτι διαφορετικό εκτός από τη δουλειά που κάνω κανονικά. Φτιάχνω και αυτοκόλλητα. Τώρα ακριβώς θα σας δείξω λίγο στο βίντεο πάνω κάτω πώς είναι η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί το πώς φτιάχνονται τα αυτοκόλλητα βινιλίου, λέγονται αυτά. Είναι αυτοκόλλητα συνήθως για αυτοκίνητα, είναι αυτά που δεν έχουν γύρω-γύρω πλαστικό. Είναι μόνο τα γράμματα που χρειάζεσαι που είναι μονόχρωμα και προσθέτουν ουσιαστικά παραπάνω αυτοκόλλητα για να μπορέσεις να πάρεις διχρωμίες, τριχρωμίες κτλ.
Λοιπόν, αυτό είναι το vlog για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν λίγο διαφορετικό. Είχαμε στην αρχή και βόλτα το αυτοκίνητο. Όπως είδατε, πήρα τα καινούργια μου λάδια, τα οποία θα δούμε σε άλλο vlog, γιατί θα περιμένω να έρθει και το φίλτρο λαδιού για να τα βάλουμε μαζί. Εννοείται ότι θα σας πάρω μαζί και σε αυτό. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, θα έρθει και αυτό το βίντεο. Θα δείξω λίγο πώς αλλάζουμε λάδια. Καλά, κάποιοι θα ξέρετε σίγουρα. Αλλά για όσους δεν ξέρετε, μπορεί να σας ενδιαφέρει και να θέλετε να αλλάξετε και το δικό σας αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ που είδατε και το βίντεο, αν το είδατε μέχρι τέλος. Κάντε ένα like και κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για να συνεχίσετε να βλέπετε βιντεάκια από τους The Upgrades. Γεια σας!